κάνουμε, παιδιά. Τι άλλη. Γκάθηκαν να ξεκινήσουμε το βίντεο. Εμείς έχουμε καλεσμένο, καθίσαμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Μάλιστα. Το Θοδωρή το Δημητριάδη, που είναι ο δημιουργός των περιοδικών που γράφουμε άθρα, που βάζει τις συνταγές μας και είχε βάλει και συνταγές μας στο τεύχος που βγήκε τώρα και έχει πρώτη μούρη το φίλο μου τον Ανδρέα εκεί που κρατάει τα κοντοσούβλια και τα λοιπά και δεν είχαμε τεύχος. Διαμαρτυρήθηκα εντόνως. Ναι. Μου έκανε το δύσκολο ότι δεν, τα τσίπουρα μου λέει μην πιούμε πολύ τσίπουρο, έκανε πως δεν ήθελε, αλλά χωρίς να το περιμένουμε μας ήρθε. Λοιπόν, τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, να είμαστε εκεί τώρα. Ο Θοδωρής είναι φίλος, ναι. Οπότε αν ήσασταν εδώ μια χαρά θα ήταν. Έχουμε κάνει όμως συμφωνία εγώ με το φίλο με τον Ανδρέα για να δεις ότι σ' αγαπάμε. Στο τέλος θα πλάσουμε και από ένα μπιφτεκάκι. Τι ωραία, δικαία πράγματα. Γιατί τραβάω. Μισό λεπτό. Έχουμε κάνει και άλλη μια συμφωνία. Μισό λεπτό. Θα πιούμε και ένα στην υγειά σου. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Πρώτα στον καλεσμένο. Θα συστηθούμε ανάποδα σήμερα. Λοιπόν, είμαι ένας εκ των αδερφών Μαλιώρα, ο Γιώργος. Και από εδώ ο μικρός, ο Ανδρέας. Το τσίπουρο εδώ. Δημιουργός. Ναι, εδώ τον Μεζέδο. Και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίου γαστρονομίας και συνοδοιπόρος εδώ στο κανάλι, δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy και ο φίλος μας ο Θεοδωρής, από τα παλιά, εκδότης των περιοδικών, πες τα σύνομαι, τα λέω εγώ γιατί θα πω τη συνήγηση. Θα τα θυμηθώ κιόλας, γιατί έχουμε πει κι άλλο, καραβάκι. Grill Magazine, σωστός. Και το Dairy. Σπουδαίο κι αυτό, γιατί κι εγώ είμαι λάτης των τυριών. Έχω φτιάξει πάρα πολλά τυριά κλπ. Το είπα, το Meat Place. Το Grill Magazine. Και όχι μόνο. Να πούμε και να το λέμε και στον κόσμο, γιατί είναι σπουδαίο, ειδικά για τους επαγγελματίες. Για την έκθεση που διοργανώνει τη σπουδαία αυτή η έκθεση που είναι. Και... Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εκεί. Δεν μπορούσαμε. Σαν Grill Philosophy, ας πούμε, και να στηρίξουμε όλη αυτή τη μεγάλη να προσπάθεια. Κύμα τώρα. Όχι, να μην το φτιάξει. Να πω για την έκθεση λοιπόν. 9 με 11 Νοεμβρίου. Μία έκθεση που είναι για το κρέας, είναι για το ψητό, είναι για το γάλα. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και αφορά. Θα φάμε καλά. Τρεις σπουδαίους κλάδους της πατρίδας μας. Βλέπω ότι δεν αφήσετε και πολύ τσίπουρο μέσα εκεί πέρα. Το τσίπουρο. Έχει τσίπουρο μόνο. Είπαμε, θα πούμε ένα στην γεια σου, έχω βάλει εδώ πέρα. Τσίπουρο βιολογικό, να το πούμε και αυτό. Αλεξανδρινό. Τι τραβάμε. Διπλής απόσταξης από Μοσκάτο Αλεξανδρίας. Θα το βρείτε στο e-shop μας. Ναι, τώρα επειδή οι φίλοι μας λένε ότι τους άρεσε η διαδικασία με το γουδί. Ναι. Και έχω υποσχεθεί ότι το γουδί δεν θα λείπει. Να, Γιώργος, εδώ, δικός. Δεν είπες όμως ότι πλέον, ας πούμε, γιατί λες ότι είμαι σεφ, ότι με έχεις χρήσει βοηθό σεφ. Γιατί πρέπει το γουδί στα χέρια. Λοιπόν, ένα μισή γραμμάριο. Τώρα προσπαθεί, αφήστε με να το τώρα διώσω. Προσπαθεί να μου δώσει και το πτυχίο μου. Γεια σας. Γεια μας. Ένα μισή γραμμάριο μπαχάρι. Για ένα κιλό κιμά. Μη σας φαίνεται πολύ, θέλουμε ένταση και έχουμε και ιδιαίτερα μείγματα μπαχαρικών που και αυτά θα τα μακατέψουμε. Λοιπόν, στούπιμο. Μην είσαι απασχολιακός. Κοίτα, για να προχωράω κι εγώ. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πτυχίο μου σαν βοηθό σεφ. Βάλτε ένα κεράκι εδώ. Στουμπάτε. Στούμπα, σε στον πίσω κι εγώ. Κρέμα γάλακτος για ένα κιλό κιμά. Βλέπετε έχουμε αρκετό λιπάκι. Καθάρισε είναι 20% περίπου. Δεν πειράζει. Μέσα θα πάνε όλα. Λοιπόν, κρέμα γάλακτος 50 ml. Ένα ελαφρύ αλακάτεμα για να ενσωματωθεί εδώ. Βάζουμε πρώτα ό,τι λιπαρή ουσία έχουμε και μετά τα υπόλοιπα. 30 ml ηλιέλαιο. Δεν βάζουμε πολύ γιατί όπως είπαμε έχουμε λιπαρά αρκετά και από την κρέμα γάλακτος. Μην τα φοβάστε τα λιπαρά. Έχουν πολλές βιταμίνες λιποδιαλυτές. Όχι, δουλεύουμε για τη μεθόδου της ομοιοπαθητικής. Έτσι. Αυτό. Για να, λοιπόν, για να φύγει η χολεστερίνη πρέπει να τρώμε πολλά λιπαρά. Αυγουλάκι, κρόκος. Φυσικός γαλακτοματοποιητής. Έτσι. Και αυτό ενσωματώνεται μέσα εδώ.
Και μετά σειρά έχει η μουστάρδα, 20 γραμμάρια ή μια κουταλιά της σούπας γεμάτη. Ένα μπιφτέκι εξαιρετικά νόστιμο, ιδιαίτερο, γιατί θα αναμίξουμε δύο από τα κύρια μείγματα γαρικευμάτων που έχουμε για κοιμάδες. Να του δώσουμε και έξτρα υγρασία, βάζοντας 140 γραμμάρια κρεμμύδι μαζί με το ζουμάκι του, περασμένο στο μπλέντερ. Ζυμώστε με αναδιπλώσεις. Τους έχω καθυλώσει, δεν μιλάει κανένας. Ούτε τα πυρούνια ακούγονται, ούτε τίποτα. Εμείς φταίμε που σε περιμένουμε, ρε μαγάζι. Εμείς φταίμε που σε αγαπάμε και σε περιμένουμε. Δεν έχουμε το μίση, μας τρέχουν τα σάλια εδώ πέρα και δεν έχουμε το μίση να φάμε ένα μεζέ. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα χρειαστούμε νερό. Λοιπόν, θα χρειαστούμε περίπου 100 με 110 ml νερό. Θα το δούμε, βέβαια. Ρίχνουμε πρώτα μία μικρή ποσότητα από το νερό για να δώσουμε ακόμα περισσότερη υγρασία εδώ πέρα, στο κυμά, πριν μπουν τα μείγματα καρικευμάτων. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε 70% από το μείγμα για σουτζουκάκι και μπαπάκι, που σημαίνει για ένα κιλό κυμά 90 γραμμάρια. Και το υπόλοιπο 30 θα είναι από το μείγμα για το μπιφτέκι. Αλλιώς 36 γραμμάρια. Τα ανακατεύουμε. Χρειάζεται και άλλο νερό. Συνολικά θα πάρει όσο σας είπα περίπου, αλλά πάντα το νερό το αφήνουμε στο τέλος για να δούμε την τελική υφή του κυμά. Κοίταξε να δεις τώρα τι σου έφτιαξε εδώ το αδερφός. Για να δω. Άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Το έκανε σκόνη. Μιλάμε για επαγγελματική δουλειά τώρα. Το έκανε σκόνη. Ρίξουμε και αυτό μέσα. Όπο άρωμα. Τι είναι αυτό, ναι. Μπαχάρι. Μπαχάρι, μπαχάρι. Μπαχάρι. Το μπαχάρι. Όχι, είναι το κοινό μπαχάρι. Που αλλιώς λέγεται και γαριφαλοπίπερο. Έτσι. Διότι το μπαχάρι έχει σύνθετο άρωμα από γαρίφαλο και πιπέρι. Αλλά δεν ρίχνουμε γαρίφαλο γιατί έχει πολύ εντυχτική μυρωδιά και για τα κρέατα το αποφεύγουμε σε μείγματα, δηλαδή κυμαδοειδή, το αποφεύγουμε το γαρίφαλο και χρησιμοποιούμε το μπαχάρι που έχει αυτή την αίσθηση του γαρίφαλου αλλά πολύ πιο πάλι. Βάζοντας μπαχάρι σε αυτά τα δύο μείγματα και έχοντας ένα καλό πρόβιο κυμά, πλησιάζουμε τη γεύση που θα έχει ένα ντονέρ. Το παλιό το ντονέρ. Το παλιό το ντονέρ. Πλησιάζουμε, είπαμε, γιατί θα έχουμε άλλα μείγματα αργότερα που θα είμαστε ακριβώς. 40 γραμμάρια παρμεζάνα. Ό,τι καλύτερο θα έχετε δοκιμάσει. Είπαμε για τον κυμά να έχει λίγο λιπάκι να πούμε στους φίλους μας. Μπορείς τώρα κατά διότι μπορείς να ζυμώσεις τώρα να μην βάλει την κυμάτια. Να μην πω σαν τη μοιάζει να πούμε. Νομίζω ότι σε αυτή την υφή είμαστε καλά. Τέλεια. Θέλει πολύ καλό ζύμωμα όμως για να ενσωματωθούν καλά όλα τα υλικά που βάλαμε μέσα. Και αναδιπλώσεις και... να πούμε, γιατί έτσι ενσωματώνουμε αέρα στο εσωτερικό του κυμά μας και έτσι το μπιφτέκι μας θα είναι ακόμα πιο αφράτο. Λοιπόν, 2 ώρες στο ψυγείο το λιγότερο. Και από την προηγούμενη μέρα. Άμα το κάνετε και από την προηγούμενη, ακόμα καλύτερα. Εμείς 2 ώρες θα τα αφήσουμε σίγουρα. Και μετά... Φιλτάω τα μαύρα τα γαλλικά. Λοιπόν, τελείωσα. Πάμε για κάνα τσιπουράκι. Άντε. Λοιπόν, άντε. Καλώς ήρθες. Καλώς ανταμώσαμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Να περνάτε πάντα καλά. Να έχετε καλή παρέα όπως και εμείς. Σαφκόλ, καλαμαράκι. Μεζές φοβερός. Εγώ θα φάω πρώτα που γίνεται γιατί μ' αρέσει. Ομοσπονδίας. Πάντα. Πάντα. Όχι, αυτό είναι το σαφκόλ, παιδιά. Το καλαμαράκι. Σαφκόλ είναι. Τι κάνεις και γίγαντα, δεν φοράω και τα γυαλιά. Γίγαντες έχουμε εδώ. Πάει στο καλαμαράκι και φάω το γίγαντα. Συνεργικό. Βάλε το δέση μέση εδώ. Εξαιρετικό πικάντικο. Ό,τι παίρνει για τσιπουράκι. Ο πιο νόστιμος μεζές
για τσιπουράκι. Προϊόν Ομοσπονδίας. Το είπαμε. Το είπε. Δεν δείξαμε το καινούργιο μας τεύχος. Εσύ που είσαι όμορφος να το κρατήσεις. Ναι, αλλά εγώ που είμαι όμορφος. Τον Αντρέα βάλατε μέσα που ήταν πιο όμορφος. Δεν θα βάλαμε. Να ακούσει ο κόσμος το τι γίνεται. Φωτογραφίες είχε και των τριών μας. Όχι. Η διεύθυνση παραγωγής όμως επέλεξε τον Αντρέα. Και δεν ξέρω αυτό πώς έχει. Δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί αυτό. Πάντα. Λοιπόν. Είμαι τηλέφωνος γιατί δεν έχω τροφό και δεν έχω και παραγγελία. Και εγώ τον έχω, και εγώ τον έχω φίλο, αλλά εδώ έγινε. Έδωσε παραγγελία στη μάνα μου. Ήτανε, λέει, θέλω ένα αγόρι. Ήτανε, ναι. Πού είσαι αγόρι. Λοιπόν. Πάντως τυχαία επιλογή και από το προεδρικό και από το. Εντάξει. Μία πολύ ωραία συνταγή πάντως. Αυτή είναι εξαιρετική συνταγή που έχω περάσει. Αυτό που έχω σε όλες τις συνταγές είναι καλές, αλλά αυτή πραγματικά είναι μία από τις αγαπημένες μας. Και την έχω δοκιμάσει κι εγώ. Αυτό είναι. Ναι, ήσουν εδώ και ήμουν παρόν. Έχεις και τα πιστήρια. Έχουμε και τα πιστήρια. Αλλά εγώ αυτό το τεύχος θα το κρατήσω συλλεκτικό, γιατί εδώ είναι πρώτη μούρη ο φίλος μου Ανδρέας. Τελείως. Τον αγαπάω. Έτσι. Θα το κρατήσω, θα το βάλω εκεί για βιτρίνα, να σε βλέπω ρε μπαγάσι. Με ανοιχτό το βιβλίο και αυτό. Ναι, αλλά εγώ μιλάω και εσύ που τρως τα φασόλια. Στην υγειά σας, παιδιά. Να περνάτε πάντα καλά. Στην υγειά σας, παιδιά. Εμείς περνάμε πάντα καλά, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν θέλουμε και πολλά πράγματα. Κάτι να πιούμε, κάτι να φάμε, κάτι να περιστρέφεται για μετά, για το τέλος και όλα καλά. Βρέχουμε τα χεράκια μας, τα έχω πλύνει καλά. Γάντια δεν μπορώ στο πλάσιμο των μπιφτικιών. Είδατε τι έπαθα στο ζύμωμα. Λοιπόν, τα κάνουμε στενόμακρα. Τώρα φοράς γάντι και σπέρι. Η καινούργια και η παλιά το ίδιο είναι για μένα. Πήρες καινούργια, θα δοκιμάσω. Θα πάρω λίγο που δωλές. Δεν σηκώνεις λίγο εγώ. Λοιπόν, παιδιά, στενόμακρα. Τα έχω πατήσει από πάνω, δεν τα έχω κάνει στρόγγυλα για να τα ψήσω από τις δύο μεριές, πάνω και κάτω. Αν είναι πιο στρόγγυλα, θέλω να τα ψήσετε γύρω-γύρω, σε όλη την επιφάνεια. 140 γραμμάρια είναι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε το ψήσιμο. Μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τα βάζουμε σε κρύα σχάρα εμείς. Τα απλώνουμε εδώ. Μπορείτε να τα παραμερίσετε λίγο πάνω στη σχάρα. Αυτό βοηθάει να μην σας κολλάνε γενικώς τα μπιφτέκια. Βέβαια εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί τα μείγματα καρικευμάτων και για μπιφτέκι και για σουτζουκάκι μας δίνουν την ιδιότητα αυτή. Δεν κολλάνε τα μπιφτέκια. Πάντα τα πρώτα γυρίσματα είναι λίγο πιο δύσκολα, ειδικά όταν είναι στενόμακρα. Λοιπόν, αυτό το μικρό περίσσεψε. Θα το βάλουμε εδώ σε μια άκρη να ψηθεί. Και ετοιμάζουμε ένα κάζο για τον Ανδρέα. Είναι μέσα, δεν βλέπει τι γίνεται. Επειδή θα έχουμε και πιτούλες, μαζεύουμε το λιπάκι από εδώ για να τις ψήσουμε μετά. Τις πιτούλες, όπως είπαμε, για να μαζέψουμε όσο λιπάκι μπορούμε. Ωραία. Συνεχόμενα τα γυρίσματα. Δεν είναι να τα αφήνουμε σε ησυχία, γιατί θέλουμε να ψηθούν σε βάθος εσωτερικά. Θα τα βγάλουμε 72 συν. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχουν. Είμαστε κοντά στους 70 βαθμούς, που σημαίνει 2-3 γυρίσματα ακόμα, στα γρήγορα, και τα βγάζουμε. Το Ανδρέα είναι έτοιμο. Λοιπόν, να πούμε εδώ για τις σως λίγο. Να πούμε για τις σως. Πάρεις. Γιατί? Να απασχολήσει μέχρι που να πούμε. Και με τη σκιά μεγάλο αποσχολείμαι περισσότερο. Πάλι θα σε διακόψω. Θα τα πούμε στα γρήγορα, για πάμε. Λοιπόν, μια απλή σως γιαουρτιού, όπου έχουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, μια κουταλιά της σούπας γεμάτη άνηθο, 2,5 γραμμάρια έχουμε σκόρδο γρανουλέ, λίγο λάδι και λίγο αλάτι. Και εδώ έχουμε μια σως με μελιτζάνα ραγού, 100 γραμμάρια και 30 γραμμάρια ντομάτα στον τριφτή. Και έχουμε ρίξει και ένα γραμμάριο σκόρδο γρανουλέ. Και εδώ κρεμμύδι χοντροκομμένο με σουμάκ. Πάμε. Δεν δίνεις τον Αντρέα να υποσχολημένος. Δεν είπες. Ναι, δεν δίνεις τον Αντρέα να υποσχολημένος να το τυλίξει αυτός. Όχι, δεν θα αποσχοληθώ με άλλο θέμα. Τώρα θα αποσχοληθεί με το σουμάκι. Άστο ρε.
Δεν έχει μη πίτα, μη να ξέρεις. Εγώ να δοκιμάσω όμως λίγο. Επειδή θα φάτε πρώτη πρέπει εγώ να... Από αυτό που πήρε ο Ντρέας, δεν με χαλάσω άλλο. Βίδες. Υπάρχει χαμένο. Κάνε τη δουλειά σας, ρε παιδί μου. Καταρχήν θέλω να δω... Τι παλιό παιδά που σας έχετε. Πόσο γεμιρό είναι. Και... Παλιό παιδά. Και αυτό που δεν μπορείτε να δείτε βέβαια είναι η γεύση που έχει. Έχω να περιέξω σουλάκι και κάτι χρόνια. Ευχαριστώ. Πολύ, δημοκράτη, πολύ δημοκράτη. Δυνατή γεύση. Έλα Θοδωρή μου, σαν καλεσμένος. Αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Το δεύτερο ήταν δικό μου. Σω γιαούρτι μπόλικο για το φίλο μου τον Ανδρέα. Φίλε, σαν σκέτο, είναι όλα τα λεφτά. Δεν βλέπω να προλαβαίνω όμως έτσι όπως το πάτε, ούτε σκέτο να φάω, ούτε και με πιντούλα. Με γίνεις υγείας, μην βγάζεις. Επειδή είναι τελευταία. Άρα τι πέφτει τώρα, τρεις πρίπτες έψεις. Μία δώσαμε στο καλεσμένο. Δεν την είχα προηγήσει τώρα. Θα μοιραστώ. Πάμε από μισή. Πάμε από μισή. Θα φάω από πρώτη τότε. Μη φαίνει να βγαίνει μυστικός. Δεν με πάει. Ο μικρός ήταν παραγγελιά πάρτε. Θα μ' αφήκω τι τώρα δούμε. Επειδή έγινε η μάνα σου, το προσέξω το μικρό. Θα μ' αφήκει να τελειώσω εδώ. Για μου και τα καλά σαν μικρός, έχω κοιτάζει. Εγώ θα ψήσω μετά κι άλλες πίτες, γιατί φωτιά έχουμε ακόμα. Έτσι το έκανα και χωνάκι. Δοκίμασες σκέτο. Μα φύγατε ούτε σκέτο. Γι' αυτό σου λέω ότι εκεί είμαστε σκέτο πρώτα. Όπως καταλάβατε, καλή μου φίλη. Πάντα. Εμείς τα μοιραζόμαστε. Έμεινα με το σουράβλι στο χέρι. Όχι, φάτο. Κάτι. Εμείς μοιραζόμαστε με τον Ανδρέα αυτό. Ναι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Να μου λέτε να σας έχω και υποχρέωση. Γεια μας. Γεια μας. Στην γεια σας, καλή μου φίλη. Να περνάτε καλά. Και να τρώτε νόστιμα. Άι. Και τι ήταν η πράγμα. Επιλογή μας. Επιλογή μας. Μπύρα επιλογή. Με δύο πιτούλες. Και ένα ποτήρι μπύρα κρύα. Όλα τα λεφτά. Με ένα σκασμό σίγουρα.